Καλησπέρα σε όλους, Στράτος εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο GTRP και θα κάνουμε λίγο το RP του συνεργείου για ακόμα μια φορά. Θα φτιάξουμε άμα έρθει κάποιος πελάτης, θα πάμε να δούμε άμα έρθει κάποιο από παιδί για δουλειά. Οπότε δεν χρονοτριβούμε άλλο. Άμα σας αρέσει το GTRP, που σας αρέσει το ξέρω, αφήστε ένα like να φτάσουμε, άμα μπορούμε για αυτό το επεισόδιο, 1000 like. Βάζω υψηλούς στόχους. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, χτυπήστε like. Να φτάσουμε τα 1000 like και εδώ είμαστε εμείς, θα συνεχίσουμε GTRP. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το τούμπανο το Evo. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πάμε στο συνεργείο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς που είναι ακόμα, οπότε βάζουμε ένα... Δίπλα μας είναι, εντάξει, δεν είμαστε και μακριά. Με τα FIME πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί μας είχε σταματήσει η αστυνομία στο προηγούμενο και μας έκοψε πρόστιμο $500 για FIME. Πάω να βγάλω μια άδεια και εγώ εκεί πέρα στο... Αλλά δεν είχε νοσοκόμο, δεν είχε τον διοικητή του νοσοκομείου. Γι' αυτό. Το Evo θα το φτιάξω τούμπανο σε ένα διαφορετικό επεισόδιο. Θα αφιερώσω ένα επεισόδιο αποκλειστικά για το Evo, να το φτιάξω. Κάτσε, το βάλω από εδώ. Open the door. Ποιος είναι αυτός? Θα το πάω, το αφήσω έξω καλύτερα. Αλλά είμαστε εδώ. Φύγαμε. Περιμένει ένα παλικάρι εδώ πέρα. Τι θέλει, να το ρωτήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία. Ενδιαφέρομαι για τη δουλειά. Για συνεργείο εδώ? Ναι, ναι. Ωραία, ένα ονοματάκι. Άρθουρ. Άρθουρ. Είχα ένα Άρθουρ σε ένα άλλο συνεργείο που είχα. Εσύ? Ο Κίτσος είσαι. Ο Κίτσος, ναι. Που είχα το ΣΟΑ. Αλήθεια? Εσύ είσαι. Μαζί είμαστε, θυμάσαι? Θυμάμαι έναν Άρθουρ. Εσύ είσαι, Όλα καλά, ναι, εγώ είμαι. Πού είσαι, φιλαράκι, καλά? Ναι, και εσύ είσαι, αυτή την πόλη, Και εγώ ήρθα εδώ. Πάμε λίγο μέσα στα ιδιαίτερα, να μας δει κανένα μάτι εδώ πέρα. Τι γίνεται, πόσο καιρό έχεις στην πόλη? Έχω κοντά μια εβδομάδα. Ναι, και εγώ περίπου τόσο. Πώς σου φαίνεται? Όλα καλά εδώ πέρα, βλέπω ηρεμία, δεν έχουμε τόσο εγκληματικότητα. Δεν έχει τύχει κιόλας, εντάξει, δεν ξέρω. Έχεις συναντήσει τίποτα εσύ, ληστές και τέτοια? Προχθές έγινε ένα σκηνικό, πιστέψανε, μου πήραν κάτι λεφτά. Εσένα? Ναι, αλλά πάλι καλά, δεν είχα πολλά πάνω μου. Ωραίος, έτσι. Εγώ αρνητικό ταμείο είμαι τώρα πάνω μου. Λοιπόν, τη δουλειά εσύ τι ξέρεις? Ήμασταν από το προηγούμενο, σε ξέρω. Οπότε πάμε κατευθείαν πάνω να κάτσουμε να μιλήσουμε λίγο. Ωραία. Να σε βάλω το μέρος δουλίτσα. Καλό είναι εδώ πέρα? Ναι, μου αρέσει. Από το άλλο, εντάξει, και το άλλο είχε αναμνήσεις στο ΣΟΑ. Ω, καλά. Είχε. Λοιπόν, εσύ θα. Επειδή σε ξέρω κιόλας. Ναι. Θα είσαι και έξω μαζί μου και τις βόλτες θα κάνουμε μαζί. Ωραία. Έχει έρθει και ένα φιλαράκι από το χωριό δικό μου. Αλλά κάπου εδώ τριγυρνά και ο Πίπης μου έχουν πει. Α, ναι. Ναι. Α, θα είμαστε όλοι παρέα. Έχω ακούσει, είναι στην αστυνομία μου έχουν πει κάποιος. Α, ναι. Ναι. Θα το ρωτήσουμε, θα έρθει σε λίγο, μου είχε πάρει τηλέφωνο. Ωραία. Κάτσε εγώ να σε βρω λίγο. Ένα ονοματάκι να μου πεις. Τι μου πες? Το ονοματάκι, ένα ψευδώνυμο για να σε βρω. Τέλεια. Σε λέει? Ναι, εκπαιδευόμενος είμαι. Σου δίνω το χαρτί, μισό, θα ανέβεις σε λίγο γιατί με τα χαρτιά σε αρχίζει με εκπαιδευόμενο. Ναι. Έλα, Άρθουρ. Έλα. Εντάξει, όλα κομπλέ με τα χαρτιά? Ναι. Σε δείχνει πάλι εδώ στο συνεργείο? Σε δείχνει εκπαιδευόμενο, Ναι. Ωραία, κάτσε εδώ, κοιτάξω άμα έχεις περασίσει στο σύστημα. Κοίταξε το, πάρε το χρόνο σου. Ωραία, είσαι. Σε έκανα μηχανικό α, επειδή κάτι ξέρεις. Ωραία. Να έχεις λίγο εμπειρία και μετά με τα χαρτιά να σε πάω και αρχιμηχανικό. Okay. Πάμε να δούμε πώς έχει πλακώσει η κίνηση. Είπες κάτω. Κάτω. Πάμε. Πάμε να σε
Άμα δεν έχει κανένα έξω, θα σε κάνω και μια ξενάγηση εδώ πέρα να δει λίγο τα μέρη. Οκ. Okay. Κάτσε να δούμε, έχει έρθει κανένα. Τι είναι αυτό, Λάντα? Δεν ξέρω, μάλλον. Είναι κανένα μέσα, βλέπει τίποτα? Οπ, ναι. Κάποιο σαν κουνήθηκε. Είναι, είναι. Κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού ήρθατε? Σαν πού ήρθατε? Είναι το αφεντικό. Εγώ είμαι το αφεντικό. Θα ήθελα να πάρω δουλειά. Θα περάσει σε ένα τεταρτάκι. Θα είμαι εδώ εγώ πέρα. Θα να πάρω μια συνέντευξη. Θα πάρω μια συνέντευξη άμα είναι. Ωραία. Ωραία. Έγινε, να σε καλά. Ποιο είναι αυτό? Πόσο χρόνο ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Ο Πίπη. Πίπη! Πίπη! Καλησπέρα. Ποιο είσαι εσύ? Πού είσαι? Ρε, έλα που δεν ξέρει ποιο είμαι εγώ. Πίπη! Ναι, ποιοι είστε ρε παιδιά? Εγώ τα μάξι μου ήταν να φτιάξω. Κάε, εσύ... τι γίνεται, Όπα, 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 ρε, τα μάξι μου ήταν να φτιάξω. Δεν μας θυμάται, δεν μας θυμάται, δεν μας θυμάται. Δεν πρέπει να μας θυμάται. Έχω αλλάξει και το μαλλί εγώ, περίμενα. Εσύ, ίδιος, Πίπη δεν σε λένε? Άμα δεν σε λένε Πίπη είναι παρεξήγηση. Ο ίδιος, ο Πίπης είμαι, ναι, ο Πίπης είμαι. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε μάλλη? Κάτι μου θυμίζει η φωνή σου, κάτι μου θυμίζει η φωνή σου. Έχω αλλάξει λίγο το μαλλί, το έχω κάνει με σβήσιμο. Ποιος είσαι? Ο Κίτσος. Ο Κίτσος, εσύ ο Κίτσος, το και από εδώ μου. Ο Άρθουρ, που είχαμε στο συνεργείο. Ο αδερφός μου ο Κίτσος και το παιδί ο Άρθουρ. Ναι, ναι. Δεν μας θυμάσαι. Πού είσαι αδερφέ Κίτσο? Μας ξέχασες ρε Κίτσο. Ρε μάλλη μας ξέχασες. Τι είναι αυτό που έχεις? Έλα εδώ Κίτσο, έλα εδώ Κίτσο, έλα με αγκαλιά. Έλα με αγκαλιά. Τι είναι αυτό που έχεις εδώ πέρα? Τι είναι αυτό που έχω εγώ? Α, αυτό. Με ένα μικρό αμαξάκι ρε Κίτσο, με ότι τώρα πριν τρεις μέρες μετακόμισα στην πόλη, δεν έχω πολλά να βγάλω και πολλά λεφτά. Ό,τι μπορούσα να βγάλω είναι αυτό. Ήρθα μπάσκε μου το φτιάξουν εδώ πέρα. Το συνεργείο πιανό είναι ρε Κίτσο, δικό σου είναι πάλι? Δικό μου, δικό μου. Ναι. Τι μεγιστάνα εσύ ρε φίλε, από συνεργείο σε συνεργείο, αλλά δικά σου τα έχει. Από Αλάνα, από Αλάνα. Μεγιστάνα από Αλάνα, πραγματικά. Άντε, Κίτσο, πάμε να το δούμε το αμαξάκι. Πάμε να το βάλουμε μέσα. Αυτό πρέπει να είναι και off-road, πάει και έξω. Δεν έχω ιδέα, μόλις τώρα το αγόρασα Κίτσο και το έφερα εδώ πέρα. Μπας και μου το φτιάξει λίγο, γιατί δεν πάει. Είναι σχετικά καλό, εντάξει, έχει τελικές 150 από ό,τι το είδα λίγο. Εντάξει. Καλούτσικο είναι, 25 χιλιάρικα όμως έκανε. Είναι παλιό, 25 χιλιάρικα, ρε. Ναι, είναι ακριβά το πράγμα στην πόλη, Κίτσο, δεν ξέρω τι γίνεται. Είχε Ferrari αλλού εσύ, τώρα πάνω αυτά. Εγώ με συνδυασμένο τη Ferrari. Το ξέρω, το ξέρω. Ποιο είναι αυτό? Α, το παιδάκι πριν. Αυτός για δουλειά. Ναι, αυτό ήταν. Άρθουρ, μπορείς να κάνεις μια συνέντευξη? Δεν ξέρω. Να το ρωτήσεις ηλικία, όνομα, άμα έχει εμπειρία και τέτοια πράγματα. Θα το ρωτήσω και θα έρθω να στα πω και θα μου πεις. Ωραία, τράβα λίγο πάνω στο τέτοιο γραφείο μου θέλετε. Που λες Κίτσο, εδώ πέρα έχει δουλειά, έχει... Έλα Πίπη. Έχει κασέρι εδώ πέρα. Την πρώτη μέρα, μόλις άνοιξα, δεν είχα βγάλει καν ανακοίνωση. Δεν ξέρω που μυριστήκανε. Πλακώσανε παπάδες. Όλοι. Τα πάντα. Όλο το χωριό. Παπάδες. Όλη η πόλη εδώ. Όλο το χωριό, ρε σου λέω. Τι λες τώρα, ρε. Κάτι Ferrari, Lamborghini, Jeep φέρανε. Δεν μπορούσα να τους υπηρετήσω. Είχα και ένα φίλο από το χωριό, εγώ το Θωμά. Και τους είπα να έρθουν αύριο. Τώρα θα πλακώσουν άμα πάρουν χαμπάρι ότι είμαι ανοιχτός. Κάτσα κλείσω. Φίλο. Ένα φίλο σου. Φίλο. Γιατί άμα ήταν ξάδερφος θα ήταν και δικός μου ξάδερφος γι' αυτό. Όχι ρε. Από αδέρφια είμαστε. Ναι. Λοιπόν Κίτσο. Έλα. Τι θες να το κάνουμε το συγκεκριμένο? Να σου πω, εγώ ξέρεις τι δουλειά κάνω. Κάτι μου έχει ψιθυρίσει κάποιος. Η αστυνομία. Δεν ξέρω μα ισχύει. Αστυνομία, δόκιμος. Δόκιμος, σίγουρος. Πες του να περάσει σε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα πραγματική όμως. Για να συνηθίσουμε και εμείς εδώ πέρα τα μέρη, γιατί είμαστε τώρα μόλις ανοίξαμε. Τι θες να κάνουμε το συγκεκριμένο, για πες Πίπη. Λοιπόν, ξέρω κι εγώ. Πες όμως. Δες ότι έχει από εσωτερικά. Λοιπόν, επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά στο ταμείο και ο νόμος... Εγώ έχω 12 χιλιάρικα να ξέρεις. Ωραία, 12 χιλιάρικα κάτι θα κάνουμε. Πώς έχει το ταμείο ότι είσαι εδώ πέρα? Έχω 70 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να... Πρέπει 70 να κόβω. Μόνο, έλα ρε Κίτσο. Πρέπει να κόβω αποδείξεις πρώτα. Γιατί δεν τα αγοράζεις τα πράγματα. Έγινε και είναι πιο τούμπανο. Να δούμε εξωτερικά, λες. Άντε να δούμε εξωτερικά. Άρμορ τέτοια δεν βάζω. Άρμορ δεν βάζω γιατί βαραίνει. Να βάλω ένα τούρμπο.
πόσο? Πάει 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα, ouch. Engine. Τι λέμε engine κιόλας. Είμαστε στα μισό λεπτό, στα 16 χιλιάρικα πρέπει να είναι το level 4. Ναι, κάπου από κίτσο, χτυπάς, χτυπάς, κίτσο, χτυπάς τις τιμές. Αυτές είναι stock τιμές. Stock είναι 14. Δεν ξέρω να μου λες τίποτα. Stock είναι 13. Κοίτα τώρα τι μου λες, στον αδερφό σου ρε κίτσο τώρα. Στον αδερφό μου. Φόρους. Δεν τρέπεσαι. Άμα δεν το, δεν πρόκειται, θα πέσει η επιχείρηση έξω, ακόμα δεν άρχισα. Ας πέσει ρε κίτσο, δεν χάνεις ούτε κερδίσεις. 13 χιλιάρικα το engine. Δεν είπα 13, 13 χιλιάρικα είπα stock. 16 χιλιάρικα πάει. 13 θα σου δώσω. 16 χιλιάρικα. Πολλά σου είναι. 13 16... θα σου δώσω και πολλά σου είναι. Θες να το φτιάξουμε τότε εξωτερικό. Τι να σου πω ρε κίτσο. Και όταν μαζέψεις λεφτά να θες να το φτιάξεις. Μια ζωή γύφτος ρε κίτσο, μια ζωή γύφτος. Δεν είμαι γύφτος, το συμφέρον κοιτάω. Ακριβώς αυτό. Δεν βλέπεις το αίμα σου εδώ πέρα, τα αδέρφια σου που είμαστε πανομοιότυποι, ίδια φρόνημα, μαλλιά κτλ. Άστα αυτά. Το, να μην μου κόψουν πρόστιμο μετά. Βασικά, μην μου κόψουν πρόστιμο στην αστυνομία, εγώ είμαι αστυνομία. Θες αυτό. Τώρα είμαστε σε χρώμα, δεν θα κοιτάξουν εξάτμιση. Οκ, δεν στείλα μετά όμως. Γιατί αυτή εδώ πέρα η παπαριά που έχει δεν κάνει και πολλά. Το θέλω όταν πατάω γκάζι και έτσι να ακούγεται πού, πού, πού. Ξέρεις εσύ. Θέλει λεφτά. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα αυτό από body kit. Τίποτα. Τίποτα. Για δες, δες κυζός. Δεν έχει. Ωραία, δες χρωματάκι. Ναι. Να το κάνουμε κανένα... Βάλε χρωματάκι τι προτείνεις. Κανένα όμως. Όπως τα μαλλιά σου. Για δες όπως τα μαλλιά μου τέτοιο ροζ. Ωραία. Θες με πέρλα ή όχι. Βάλε το ροζ και σου λέω. Ωραία. Να κουμπώσεις, βάλε τα πλάντα εδώ. Αυτό πιστεύω είναι το μαλλί σου. Αυτό είναι ακριβώς με τα μαλλιά μου, ναι. Αυτό, ναι, απλά είναι σε μεταλλικό και έχει μια φαίνεται μια πέρα. Για κάτσε να δω κίτσο καναμόβ κιόλας, ψιλοσκούρο να είναι. Για δεις καναμόβ ψιλοσκούρο. Να θυμίσεις λίγο που στο μπλε δηλαδή, μόβ. Λοιπόν, άμα είναι, ξέρεις τι, βάλε εκείνο που είναι ίδιο με τα μαλλιά μου, το ροζ, οκ. Okay. Το ροζ. Να δούμε άμα είναι καμιά πέρλα, ναι. Να δούμε άμα είναι καμιά μόβ πέρλα. Ωραία, βάζω αυτό. Ναι, κουμποστό. Κίτσο, μ' ακούς. Έλα, πες μου, ακούω. Βάζεις πέρλες. Τι πέρλα θες, σε μοβ. Προς μοβ θες, μοβ πέρλες, μοβ. Ωραία, για κοίτα. Αυτή. Καλή φαίνεται, καλή. Βάζω. Κούμπος, ναι. Ωραία. Να δούμε έτσι κανένα ωραίο φουτάκι. Φουτάκι. Να δούμε, ναι, κανένα ωραίο φουτάκι. Πού τα μάθεις εσύ. Να άμα είναι καλύτερα από τον ασύρματο να μιλάμε κίτσο, γιατί η εσωτερική μου φωνή έχει πρόβλημα. Ό,τι θες. Άρθου, το δικό μου ασύρματο. Τι χρώμα τέτοιο θες. Ροζ, ναι, όλο ροζ. Αυτό. Ναι, το ροζ το μένω μου χρώμα. Τώρα έχει και φως εδώ μέσα, τη νύχτα θα φεγκοβολάει πιο πολύ, καταλαβαίνεις. Ναι, μην ανησυχείς. Βασικά κάτι κινέζικα φολεντάκια έχεις και μου τα πουλάς έτσι τώρα έχει καλά φως, τέλος πάντων, εντάξει. Θες αυτό τώρα, αυτό ή το μοβ. Ναι, βάλ το, για βέβαια και το μοβ. Αυτό είναι το ροζ. Ναι. Αυτό είναι το μοβ. Το ροζ πιστεύω έχει το ροζ. Λίγο πιο φωτεινό, έτσι πιο ωραίο. Αυτό ακριβώς. Ωραία, κάτω μου και ένα καθαρί. Τα μπροστά φώτα αλλάζουν και χρώμα. Έχουμε νέον. Κίτρινο. Πόσο κάνει τα νέον. 140. Τα κίτρινα, για βάλε τα κίτρινα λίγο να δω. Ποιο ωραία είναι το κίτρινα. Ποιο ωραία είναι τα νέον, ρε. Βάλω τι πιστεύεις. Πόσα λεφτά έχεις, Πίπι. Πάνω μου έχω συνολικά, πάνω μου βασικά στην τράπεζα, έχω 12,5 χιλιάρικα. Ωραία. Θες να σου βάλω level 3 στάδιο στα 12,5 χιλιάρικα. 12. Τα φρένα πόσο πάνε. Χωρίς να βάλεις κινητή να βάλεις φρένα, τι θα το κάνεις. Δεν στα φρένα ρε εσύ. 5 χιλιάρικα τα 6 χιλιάρικα τα level 3. Τι θες. 5, stock team είναι τα 5. Κατάλαβα. 6 χιλιάρικα, τα θες, ναι ή όχι. Άντε βάλε μου καλύτερο engine level 3 πόσο μου πες.
Θα σου βάλω level 2 με σκοτωθείς κιόλας. Να σου μείνει και τίποτα στην άκρη. Βάλε level 2. Μετά θα έχω λεφτά να φάω. Άσπορη Κίτσο, βασικά και εσύ Άρθρο, μήπως έχει κάποιος κάτι να πιω. Κίτσο, έλα λίγο να σου πω. Κάτσε σου κάνω τον καθαρισμό εγώ, κάτσε σου κάνω τον καθαρισμό. Έλα λίγο. Να τα κάνω εγώ, δεν έχω τσέμα. Ξέρεις. Ναι, τα πανάκια στο FX τα έχουμε. Κίτσο, πάμε λίγο στο γραφείο σου να μιλήσουμε. Περίμενε λίγο, Άρθρο, ερχόμαστε. Ναι. Τι θες πάλι? Τι θες? Όπο, γραφιάρα, έτσι, γραφιάρα. Μπράβο, Κίτσο, μπράβο. Α, έλα, κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Κάτσε εκεί εσύ, στην καρέκλα. Στην καρέκλα, άντε, κάτω. Είμαι πολύ χοντρός, Κίτσο, πρέπει να κάτσουμε και δύο εδώ πέρα, δεν νομίζω να χωράμε. Μην νομίζεις, 800 παίρνουμε εδώ, εσύ πόσα παίρνεις? Εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω 600. 600. Ανάωρα. 600, οπότε ναι, θα ήταν μεγάλη βοήθεια άμα μπορείς να με προσλάβεις, Κίτσο. Μπορώ, από τη θέση, ναι. Για σένα, ναι. Ωραία, να είσαι καλά, Κίτσο. Πάμε να μου βάλεις τη δουλειά, μα είναι. Δεν πρέπει να πας στην αστυνομία να καταθέσεις χαρτιά, τέτοια πράγματα. Ξέρω κι εγώ, ρε Κίτσο. Πρόσλαβε με τώρα εσύ να αρχίσεις να παίρνω καλύτερα φράγκα. Και μετά το καλύτερο θα το καλύψω αργότερα, άμα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε βάλω πολλά. 800 ευρώ παίρνω εγώ, αφεντικό. Ο ανώτερος, δεξί. Ρε Κίτσο, και εμείς αφεντικό. Δεξί μου χέρι. Και οι δύο αφεντικό ήμασταν μια ζωή, ρε Κίτσο, γιατί έτσι? Εδώ μόνο εγώ το άσκασα, γι' αυτό. Γιατί, ρε Κίτσο, έτσι, δεν εμπιστεύεσαι τον αδερφό σου? Δεν είναι αυτό, αδερφέ μου, αλλά καταλαβαίνεις. Ο Άρθρο τι κάνει, μου να το χέρι, έστω. Αρχιμηχανικός, δεξί μου χέρι. Θα μείνεις λίγο ακόμα εκπαιδευόμενος. Γιατί στο σύστημα δεν μου το βγάζεις ένα. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε Κίτσο. Πολύ φασάρια κάνει ρε αυτό. Όπα, ναι, σχετικά είναι πολύ φασάρια. Δεν κλειδωμένο είναι, πώς το κλείνω, ρε φίλε? Πολύ φασάρια κάνει αυτό εδώ. Πώς το κλείνω, βοήθεια. Άνοιξε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα. Το έχεις κλειδώσει, αγόρι μου. Έχει ηλεκτρονικό τέτοιο. Δεν ξεκλειδώνει. Περίμενε, ρε. Κάτσε, θυμάμαι με τα παλιά. Μπράβο, ρε. Το ξεκλείδωσα. Τώρα το ξεκλείδωσα, Άρθρο. Φύγε από εδώ τώρα. Άρθουρ, θα έρθεις μια βόλτα. Πάμε στο ΕΚΑΒ να δω άμα. Περίμενε, κλειδωμένα. Για κοίτα τώρα. Πάμε να κάνουμε κόντρα, Κίτσο. Πάμε κόντρα. Περίμενε. Τσέκαρε τώρα. Πάμε μια κόντρα, Κίτσο. Σε πατάω. Ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, Φεάρ. Φεάρ, λέω. Πιπίς. Πάμε λίγο ΕΚΑΒ να δω άμα έχει για την άδεια για τα φημέ, γιατί 500, κόντρα. Περίμενε να βάλω. Δεν κάνεις μόνο κόντρα. Περίμενε. Κάτσε να βάλω κι εγώ. Έβαλα ΕΚΑΒ. Κάτσε ρε, κόντρα λέμε ρε. Περιμένω, εδώ είμαι. Πάμε από εδώ τη στροφή και μετά. Από εδώ τη στροφή. Στην ευθεία, ναι. Όχι, θα με πατήσει ρε Κίτσο, θα με πατήσει για πρώτη φορά στη ζωή σου. Κάτσε, περίμενε ρε. Πέρα εδώ πέρα το φανάρι, πιο πίσω, Κίτσο, έλα πιο πίσω. Έλα εδώ, έχει μπροστά φανάρι, έλα εδώ. Μια Δευτέρα σε έχει. Αλλά μια περίμενε γιατί δεν το έχω βάλει ακόμα το. Στο πράσινο. Δεν έχει το sport point, στο sport mode. Να το. Άντε, έλα. Ωραία, στο πράσινο, Κίτσο. Πράσινο, έλα. Πώ ακούγεται το δικό σου, ρε Κίτσο, πώ ακούγεται έτσι? Είδες. Ζώνες, παιδιά. Ζώνες και δεν έχω και βενζίνα εγώ. Πρέπει να σταματήσουμε σε βενζινάδικο. Πάμε από το βενζινάδικο. Πήγαμε. Και πάτησα Κίτσο. Όχι. Κοίτα το Κίτσο. Έλα, σταμάτα εδώ στο. Τα λέγαμε Κίτσο. Τι να σταματήσω τώρα, άντε, επειδή είμαι καλό. Σου λέω δεν έχω βενζίνα, σου λέω ρε αγόρι μου. Σε πάτησα όμως, Κίτσο, σε πάτησα. Δικαιολογίες. Έχεις λεφτά πάνω σου. Ωραίο μου το κάνεις το μαξάκι, ρε Κίτσο. Ωραίο, για δες το. Είναι ωραίο. Έχει και τα φωτάκια του, πρέπει να βάλω και εγώ φωτάκια για να δείχνει. Τα φωτάκια το κάνουν έτσι καγκούρι. Ναι. Να βγάλεις λίγα λεφτά το συνεργείο και να το φτιάξουμε και μηχανικά το ντουμπανιάσμα. Βάλουμε και το τουρμπο πάνω. Ωραία, θα τους πατάς όλους εδώ. Έλα Κίτσο εδώ πέρα με το πράσινο όταν έλα, θα ανάψει πάλι. Εντάξει, σε βρέμενα στο φανάρι. Φοράζον. Είμαι τρακάρης. Έλα να τον πιάσει πράσινο. Πάμε Κίτσο. Πάμε. Μη σε πατήσω πάλι έτσι. Πρόσεχε. Ναι, μην χαραχώνεις. Τρία.
Δύο. Ένα. Άντε ρε, πόση ώρα είναι εδώ πέρα. Αργεί πολύ ρε παιδιά, όμως αργεί πάρα πολύ. Θα μου καεί η μηχανή ρε παιδιά, άντε. Πώς θα ακούγεται έτσι. Κάτι μυρίζει. Πω πω, βρώμησε ρε παιδιά, βρώμησε. Μην τον καζώνεις όσο θα σου μείνει. Φύγαμε, έλα. Πάμε. Κοίτα τους ρε. Άντε για κίτσο, άντε για. Όποιος φτάσει πρώτος σε κάγω, οκ. Ναι. Έλα. Άντε τα λέμε κίτσο. Κρατήσου, Άρθουρ. Ω, κρατιέμαι. Τον πέρασα από πάνω ρε. Τράκα, δεν είμαστε καβ τώρα. Άρθουρ, δεν είμαστε καβ τώρα. Το ξέρεις? Το ξέρω, το ξέρω. Γυρνάω πίσω. Ο Άρθουρ πριν έπιασε 200 χιλιόμετρα. Για κόψε, Άρθουρ. Βλέπω εδώ ανοιχτά εδώ πέρα τα κέφιση. Βάλ τον μπροστά, μπροστά, μπροστά στη μούρη. Μπροστά στη... Κοίτα, πήγε, βάλε, έβαλε το τέτοιο. Εδώ μπροστά. Άρα, εδώ είσαι. Πάρε καλά. Βάζει καπνός, βάζει πίσω εμένα. Ναι, ναι. Ωραίος. Βγάζει καπνός και κατέβα. Ο! Να το κλειδώσω. Άμα το κλειδώσω μπορείς να το φτιάξεις. Τώρα μιλάω. Σε μένα. Ωραία. Μέσα να πάω να φέρω μέσα τις... Ποια θέλετε, σπρέκω από όλα. Μικτά, και τα δύο. Ό,τι θέλεις, σύμβαλε, τα πίνω. Καλησπέρα, όλα. Λίγο απ' όλα. Κύριε. Καλησπέρα. Να κοιτάξω λίγο το μενού, είναι αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Έχετε όλα. Τι να πάρω, ρε παιδιά, κοντομπουκές θα πάρω, Κοντομπουκές σε μπέργκερ θα βάλω μέσα. Πήρα, έχει ένα μενού σχετικά ψηλοπροσφορά, το οποίο παίρνει 5 και 5 και το έχει 3.000. Ωραία, κάτσουμε εκεί, καναπεδάκι στη γωνία μετά, ε, εκεί, τι λέτε. Ναι. Βλέπω, κάτσε. Έχει αφήσει τα φαγητά, βλέπω, τους άλλους. Δεν πειράζει. Πατατούλες έχει, βλέπω, έχει πατατούλες, θα τις φάω. Απείραχτο είναι, σαν να μην το πείραξε ποτέ αυτός που τα πήρε. Και μετά τα... Εδώ θα κάτσουμε, ωραία. Ωραία. Α, μου πείτε λίγο τι προσφορές έχετε, τι ποικιλίες. Ωραία, έχουμε φτιάξει εγώ σαν manager εδώ πέρα της επιχείρησης. Ωραία, για πείτε μου. Μία δικιά μου, να σου το πω έτσι, ποικιλία. Ωραία. Η οποία είναι, παίρνετε 10 κοκακόλες ή 10 νερά και 10 σπρέτη ή 10 φάντα, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Και 10 χάμπουργκερ ή 10 chicken nuggets. Ή chicken wings. 10 chicken nuggets και 10 κοκακόλες. Ωραία. Η τιμή είναι στα 10 κάπα από ό,τι καταλάβατε, αλλά για εσάς μπορώ να κάνω μια ειδική τιμή. Μην και να σας αφήσω στα 8 κάπα. Ωραία. Γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές. Κίτσο, όχι, μας κλέβουν. Ωραία, κίτσο. Τα φέρνω μισό. Τι 10 κάπα ρε. Όχι, πες του, όχι. Να πήρα το άλλο το μενού με τα 4 που πήρα και εγώ που είναι 5 και 5. Εγώ τι πήρα, 10. Ναι. Πω τον άνθρωπο με έκλεψε. Τι έγινε. Τίποτα, μας κλέβουν. Τίποτα, μου πούλησε. Oh. Πούλησε πάγο σε σκημό τώρα αυτό. Πήρε και μετά. Από αναψυκτικά μου είπατε, κύριε, κοακόλες. Κοακόλες, ναι. Ντόν, ο Κίτσος είναι ο θείος σου. Έχει θείο και πατέρα επιχειρηματίες. Ανιψιός μου. Καλά, εσύ δεν σε κόβει επιχειρηματία, αλλά θα εντάξει, με λες και δεν με λες επιχειρηματία, εντάξει. Εργαζόμενος είναι, Ντόν. Το έχω καταλάβει. Μπράβο. Έχεις μυαλό. Δεν μου λες. Έχεις μυαλό. Μάνα. Έλα τον. Σε... Τι γίνεται εκεί πέρα ρε παιδιά. Κάτσε τώρα γιατί με έχει κόψει. Πριν είχα πέσει από τη... Όχι, βάλ' το μέσα. Άμα θες πάω εγώ να σπατήσω σε πολλά χρόνια. Τι λέει θα αργήσεις. Τώρα τελειώνω. Απλά λίγο, είχαμε ένα πρόβλημα λίγο. Φίλε, όσο λείπεις πρόλαβα και... Γιατί αργείς? Όσο λείπεις, υιοθέτησα ολόκληρο πεδίο σου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κύριε, επειδή παρακαλώ, δεν είχα υλικά και έπρεπε να τα φτιάξει εκείνη την ώρα. Ναι. Ωραία, πέντε τόσο. Έφτιαξα και chicken wings. Έχεις και nuggets. Έφτιαξα και chicken nuggets. Συγκαρνώ, παιδί μου. Ωραία. Ναι. Και τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά είμαι εσύ. Ρε μιλάτε. Άντε μίλα ρε αγόρι μου. Νομίζω ότι έχω κουφαθεί τόση ώρα. Μιλήστε κάποιος. Ναι. Καλά στο πάτωμα θα καθίσεις ρε. Σε πειράζω. Ολόκληρο αφεντικό θα καθίσεις στο πάτωμα. Εμένα πειράζεις, ναι. Λοιπόν. Όπα. Όχι, έχει να χάνεσαι.
Στραβοκατάπιε το σάνιο μου, μην αγωνίζει. Κάτσε μάλλον μια μπανάνα. Τι έπαθες? Αναφέρεσαι το γιο μου με τον θείο. Φυσικά. Τι έγινε? Μπορεί να σε βιάσει, ξέρω εγώ. Θείε, έχεις τηλέφωνο? Έχω τηλέφωνο, ναι. Έχω τηλέφωνο, ναι. Για δώστε, γιατί ο μπαμπάς μπαίνει πιο σπάνω στην πόλη. Μπαμπά, είσαι κάπου εδώ. Όχι, τον τον. Ήθελε να κοίτσω. Σε συμβουλεύω όταν έχεις το κινητό σου, αν έχεις πληκτρολόγιο, να πατήσεις ένα κουμπί που θα λεγόταν Enter. Ωραία. Δεν μου πατήσεις μπουνιές συνέχεια. Κοίτσω, συμφωνώ ότι θα σε πετύχει. Έλα, πες μου τον. Πάμε εκεί. Και γραφειάκι εδώ πέρα παίζω τέτοιο. Εδώ παίζω GTA. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κοίτσω, κοίτσω. Ναι. Το παιδί είναι ιδιοφυΐα. Ναι. Εδώ παίζω GTA. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. GTA, ναι. Α, κάτι έχω ακούσει Κίτσο, αλλά εγώ είμαι χωριάτης, έτσι, δεν ακούσει την προφορά, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, δεν το πολύ ξέρω αυτό το GTA, το έχω ακούσει από σένα που πάμε έξω, πάμε έξω, μην κολλήσουμε και τίποτα. Πάμε έξω, ρε τον, πόσο κοντρό είσαι να πάρει, δεν μπορώ να περάσω. Πάμε να περάσουμε λίγο, ξαναλύσουμε λίγο εδώ για τη δουλειά, αυτό ήταν όλο ο σκοπό. Θα είσαι να δουλέψει εδώ, Ντόν. Ναι, ναι. Ωραία, σήμερα δεν θα μπορέσω, τώρα θα πάω να την πέσω λίγο. Κλείσει και σημάτια. Ναι, ναι. Απλά ξέρω εγώ, πρέπει να μιλήσουμε λίγο, 5 λεπτά. Μέχρι να βάλει τη διάρκεια, μετά. Έρθει η καταιγίδα, θα μιλήσουμε. Α, μέχρι. Α, ναι, ναι, ναι. Έχει 9 λεπτά καταιγίδα. Ντό, νομίζω τον αγχώνει. Όχι, όχι, μην αγχώνει. Όχι, δεν αγχώνομαι. Ωραία. Άντε, Κίτσο, άντε, καταιγίδα, γρήγορα. Θα μα πει μετά το στείλω εγώ ένα μήνυμα σε λίγο. Μόλι γίνει καταιγίδα στο ψήλο. Τι έγινε? Μόλι γίνει καταιγίδα στο ψήλο, σε ένα σύρματο. Ωραία, ωραία. Τη δουλειά βασικέ. Έχει ξαναδουλέψει κάπου αλλού, αλλά δύσκολο. Τι μου κέτσε, σε φαγητά δικά. Έχει δουλέψει. Με έπαιρνε η μάνα μου κάποιε φορέ. Σε συνεργεία με έπαιρνε καθημερινά ο πατέρα μου. Έχει δουλέψει συνεργείο. Άσον εδώ, Άρθουρ. Έλα, πε. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άρθουρ, τώρα μιλάμε σοβαρά, περίμενα. Άστον, Άρθουρ. Μην αρχίσω σαν παλάχτωρα. Έλα, πες μου τον. Έχεις ειδικότητα σε συνεργείο? Ναι. Σε συνεργείο, ναι, με έπαιρνε καθημερινά ο πατέρας μου, έφτιαχνα αμάξια, πήγαινα σε κλίσεις, έβαζα φημέ, ξέρω την κάθε κατηγορία, όπως λέγεται. Αλήθεια? Ναι, ναι. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι? 12. Ψάχνουμε άτομα σαν εσένα να έχουν εμπειρία καλή. Και αφού λες, ξέρεις όλες τις κατηγορίες. Είσαι. Δύο-τρία χρόνια μου παίρνει αποτέλεσμα σε συνεργεία. Μια χαρά. Επειδή τώρα δεν θα προλάβω να σε. Και τώρα σε προλαβαίνω να σε βάλω. Ναι, έχουμε. Έχουμε. Πάμε γρήγορα όμως και απλά αυτό πρέπει να το ακούσετε και οι τρεις, αφού θα είμαστε εδώ τώρα μαζί. Ναι. Και θα τα πούμε και στην πράξη αυτά. Αν μου πεις ένα όνομα. Πάμε να σε βάλω στη δουλειά, έλα. Ωραία, πάμε να κλείσουμε μέσα. Λοιπόν, Ντόν. Κίτσο, δεν μου βάλες. Σούβαλα. Δεν μου βάλες. Θα μπει κανένα μετά την καταιγίδα. Δεν ξέρω αν πει ο Άρθουρ. Άρθουρ, θα μπει. Μπορεί. Ωραία. Άμα είναι πάμε σπίτι μου, πει. Έλα, Ντόν, μπες μέσα σε μένα τώρα.